Δόξα σοι το δείξαντι το φως, δόξα εν υψίστης Θεό και επίγης ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Ευλογούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε έτσι, δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, ουράνιε Θεέ, Πάτερ Πάντο Κράτορ, Κύριε ιέμονο γέρες Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον, την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Κάθε καστην ημέραν ευλογήσω σε και ερέσω το όνομα σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνα. Καταξίωσον Κύριε τη ημέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός Σου εφημάς, καθάπερ ηλπίσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Κύριε, καταφυγία γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά, εγώ είπα Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέκατε φυγόν, δίδαξον με του πει το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως. Παράτηνον το έλεος σου της γηνός που είσαι Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα σοι Χριστέ. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Ενή και Άη και εις τους αιώνας των αιώνων. Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Σήμερον σωτηρία το κόσμο γέγονε, άσομεν το Αναστάντη εκ τάφου και αρχηγό τη ζωή ημών. Κάθε λόγαρτο θανάτο των θάνατων, τον οίκος εδωκέν ημίν και το μέγα ελέος. Ευλόγησον Δέσποτα. Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νικαίαη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ειρήνη του Κυρίου δαηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δαηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέ τους ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δαηθώμεν. Κύριε
ελέησον. Υπέ του Αγίου οίκου τούτου και το μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δαϊθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δαϊθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Δωροθέου, εις πολλά επί δέσποτα, του Δημίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δαϊθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίες εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοκρίστημον στρατού και των σωμάτων ασφαλείας, του Κυρίου δαϊθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέ της νήσου πόλεως και νορίας ταύτης, πάσης πόλεως χώρας και των πιστικούντων εν αυτές του Κυρίου δαϊθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ ευκασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών, του Κυρίου δαϊθώμε. Κύριε υπερπλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώντων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεϊθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέ του ρυθύνη μας από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεϊθώμε. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον, και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία. Και σώσον. Πάνω των Αγίων λιμονέσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, ευλογεί ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς. Ευλογή ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλανθάνου πάσα στα σανταποδόσεις αυτού. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς. Θέτηκε την ειρήνη του Κυρίου δαϊθώμε. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχώρητης. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου και σκηνής ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρία. Μονέσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε, ότι σών το κράτος και σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αη και εις τους αιώνας τον αιώνο. Αμήν. Εν η ψυχή μου τον Κύριον, εν έσω Κύριον εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Σώσον ημάς, Υιέ Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. Μακάριος ο Θεός Ιακώβ, βοηθός αυτού, η ελπής αυτού, επί Κύριον των Θεών αυτού. Σώσον ημάς, Υιέ Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα, ο Θεός σου Σιώνης γενεάν και γενεάν. Σώσον ημάς, Υιέ Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών,
ψαλλοντάς η Αλληλούια. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ή και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ο μονογερήσιος και Λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχον και καταδεξαμένος διά την ημετέραν σωτηρία, σαρκωθήν εκ της Αγίας Θεοτόκου, και αΐ Παρθένου Μαρίας ατρέπτος εν ανθρωπίσας. Σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός θανάτω, κάνα τον πατήσας. Ίσον της Αγίας Τριάδος συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι σώσον ημάς. Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δαηθούμεν. Αντιλαβούς όσων αλλαΐσον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας αχράντη υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϋποαρθένου Μαρίας. Με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Τι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικαίαι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Του λίθους φραγκισθέντος υπό των Ιουδαίων και στρατείο των φυλασσόντων το άχραντο σου σώμα ανέστη τριήμερος σωτήρ δωρούμενος το κόσμο τη ζωή δια τούτο εδυνάμεις των ουρανών ευώνσι ζωδόταμ. Δόξα τη Αναστάση σου Χριστέ, δόξα τη Βασιλεία σου, δόξα τη οικονομία σου, μόνε φιλάνθρωπε. Σοφία. Σημείτε
Πίτερ ακριβώς διεσώθη το κάτι εικόν, αλαβούσα γάρ το σταυρόν, οικολούθησα στο Χριστό και πράτουσα εδίδασκες, υπερωράρ με σαρκός, παρέρχεται γάρ επιμελήστε δε ψυχής πράγματος αθανάτου. Διό και μετά αγγέλων συναγάλετε οσία Μαρία το πνεύμα σου. Μετεμορφώθης εν τόλη Χριστέ ο Θεός, δείξα στις μαθητές σου την δόξα σου καθώς η δύναντον λάμψον και ημίν της αμαρτώλης, το φως σου το αηδίον, πρεσβείες της Θεοτόκου, φωτοδότα δόξα. Προστασία των Χριστιαν όλα κατέσχυντε, ναι. Με συντία προς τον ποιητή να μετάθετε, μη παρήδεις, αμαρτωλόν δε είσαι ορφωνός, αλλά προφασόν ως αγαθή εις την βοήθειαν ημών των πιστών στραυγαζόντων σοι τάχυνον εις πρεσβείαν και σπέψον εις ηκεσίαν η προστατεύουσα αΐ. Θεωτό και των τιμώντων σε Άγιος ή ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ. Και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Ο Θεός ο Άγιος ημών. Αγίος ο Θεός, Αγίος ισχυρός, Αγίος ο θάνατος ελέησον ημάς. Αγίος ο Θεός, Αγίος Κύριε και εμείς μας εν τη Χριστώ Αγίος ο Θεός, Αγίος ισχυρός, Αγίος αθάνατος, ελέησον ημάς. Αγίος ο Θεός, Αγίος ισχυρός, Αγίος αθάνατος, ελέησον ημάς. Αγίος ο Θεός, Αγίος ισχυρός, Αγίος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγίος αθάνατος, ελέησον ημάς. Αγίος ο Θεός, Αγίος ισχυρός, I'm
επίβλεψον και είδε και επίσκεψε την ίσοντα αυτήν και κατάρτισε αυτήν. Είναι φύτευσεν η δεξιά σου. Εις πολλά τη δεσπότα. Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δώρο Θεού του Σεβασμιωτάτου και Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου, εις Αγιωτάτης Μητροπόλεως Σύρου, Τίνου, Άνδρου και Ασμήλου, Δήλου και Μικόνου, ημών δε Πατρός και Επιμενάρχου πολλά τα έτη. Δώρο Θεού του Σεβασμιωτάτου και Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου, της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Σύρου, Τίνου, Άνδρου και Ασμήλου και Μικόνου, ημών δε Πατρός και Επιμενάρχου πολλά τα έτη. Εύξαστε και απόδοτε Κύριε το Θεό ημών. Γνωστός εν τη Ιουδαία ο Θεός, Σοφία, προς Εβραίους Επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Πρόσχομαι. Αδελφοί, Χριστός παραγενόμενος αρχιερεύς των μελών των αγαθών, δια της μίζωνος και τελειωτέρα σκηνής ου χειροποιήτου του τέστινου ταύτης της θύσεως, ουδέ διέματος τράγων και μόσχων, δια δε του ιδίου αίματος εισήλθεν εφάπαξη στα Άγια, αιωνία λύτρωση νευράμενος, ήγαρ το αίμα ταύρων και τράγων και σποδός δαμάλεως, ραντίζουσα τους και κινωμένους, αγιάζει προς την τυσαρκός καθαρότητα, πόσο μάλλον το αίμα του Χριστού, ως διαπνεύματος αιωνίου εαυτόν προσύνεγγεν άμωμο το Θεό. Καθαρή τη συνείδηση ημών από νεκρών έργο. Το λατρεύειν Θεόν ο ζωντής. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία, ορθία, ακουσόμεν του Αγίου Ευαγγελίου. Κατά Μάρκον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσχομαι. Ποιος η Κύριε δόξαση. Το καιρό εκείνο παραλαμβάνει ο Ιησούς τους 12 μαθητάς αυτού και ήξατο αυτής λέγειν τα μέλλοντα αυτό συμβαίνει, ότι ειδούν αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα και ο Υιός του ανθρώπου παραδοθήσεται της αρχιερεύση και της γραμματεύση και κατακρινούσιν αυτόν θανάτου
και παραδώσου συν αυτόν τη έθνεση και εμπέξου συν αυτόν και μαστιγώσου συν αυτόν και ευδύσου συν αυτόν και αποκτενούσι αυτόν και την τρίτη μέρα αναστήσετε. Και προσπορεύονται αυτό οι Ιάκωβος και Ιωάννης οι Ζεβεδαίου λέγοντες, διδάσκαλε, θέλομεν ή να εάν αιτήσομεν ποιήσεις ημί. Ο δε είπεν αυτής, τι θέλετε ποιήσε με ημί. Η δε είπον αυτό, δώσιν ημί ή να είσαι εκ δεξιών σου και είσαι εξ ευωνίμων σου, καθίσομεν εν τη δόξη σου. Ο δε Ιησούς είπεν αυτής, ουκ είδατε τι αιτήστε, δίναστε πίν το ποτήριον ο εγώ πίνω και το βάπτισμα ο εγώ βαπτίζομαι βαπτιστήνε. Η δε είπον αυτού, δυνάμεθα. Ο δε Ιησούς είπεν αυτής, το μεν ποτήριον εγώ πίνω πίεστε και το βάπτισμα ο εγώ βαπτίζομαι βαπτιστήσεστε. Το δε καθίσε εκ δεξιών μου και εξ ευωνή μου ουκ έστεινε μον δούνε αλείς ητήμαστε. Και ακούσαντες οι δέκα ήξαστο αγανακτήν περί Ιακώβου και Ιωάννου. Ο δε Ιησούς προσκαλεσάμενος αυτούς λέγει αυτής, είδατε ότι οι δοκούντες άρχιν των εθνών κατακυριεύσουσιν αυτόν και οι μεγάλοι αυτόν κατεξουσιάζουσιν αυτόν. Ούτω δε έστε εν ημίν, αλλά όσε αν θέλει γενέστε μέγας εν ημίν, έστε ημών διάκονος και όσε αν θέλει ημών γενέστε πρώτος, έστε πάντων δούλος. Και γάρ ο Υιός του ανθρώπου που κήρθε διακονηθήνε, αλλά διακονήσε. Και δούνε την ψυχήν αυτού. Λύτρον αντιπολώ. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Σοφία. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι σοι δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Τα Μη
ερχόμενος και ειρηνευόμενος και ο Θεός Επισκόπου ημών Ιερωνύμου του και Προέδρου αυτής, υπερηγίας και αποκαταστάσεως αυτού, των αδελφών των συνειρουργούντων και συνευχομένων ημίν, Εμμανουήλ Αντωνίου και Νικολάου των Πρεσβυτέρων, Αντωνίου και Νικολάου των Διακόνων, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρήστη ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και ευλαβών προσκυνητών,
της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτή, και πάντων και πασών, των κατοικούντων εν την ίσο και Ιερά Μητροπόλη ταύτη. Όν τα ονόματα ζώντων εν τη Ιερά προθέσει μνημονεύσαμεν, του ευσεβού σημων έθνους, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστημων στρατού και των σωμάτων ασφαλείας, των ιατρών και των νοσηλευτών των εργαζομένων εν της νοσηλευτικής ιδρύμαση της Ιεράς Μητροπόλεως ημών και πάντων των εν ασθενεία κατακειμένων αδελφών ημών υπερηγίας και αποκαταστάσεως αυτών. Νηστή Κύριος ο Θεός, τη Βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων και της ιεροσύνης και της διακονίας ημών. Νηστή Κύριος ο Θεός, εν τη Βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Και κοιμημένων δούλων του Θεού επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου, Χριστοδούλου Αρχιεπισκόπου, Πατρός και Συλλειτουργού ημών γενωμένου, των αηδήμων και Αγίων Προκατόχων ημών, Δωροθέου, Φιλαρέτου, Αθανασίου, Μεθοδίου, Αλεξάνδρου, Δανίλ, Ανθίμου και των προαυτών αρχιερατευσάντων, εν τη Ιερά Μητροπόλη ταύτη, των αημνίστων ιερέων και διακόνων, Πευκύκλων και Πεσόντων, δούλου αυτού Καλλινίκου Αρχιερέως, Πατρός και Συλλειτουργού ημών γενωμένου και Δημητρίου, νηστή Κύριος ο Θεός, εν τη Βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Της ιεροσύνης και της διακονίας ημών. Όντες άγγελοι και αόρατος δανειφορούμενον τα αξέσιμ. Τη δέησιν ημών το Κυρίο ελέησο υπέ των προτεθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμε Κύριε με ελέησο υπέ του Αγίου οίκου τούτου και να μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιώντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε Κύριε ελέησο υπέ του ρηστίν ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης Κύριου δαηθώμε. Κύριε ελέησο. Αντιλαβούς όσων αλέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη. Κύριε ελέησο. Την ημέραν πάσαν τελείαν, Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτων παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Πράσκου Κύριε. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Πράσκου Κύριε. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Πάσχου Κύριε. Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνην τον κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Πάσχου Κύριε. Τον υπόλοιπον χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Πάσχου Κύριε. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία τύπτου φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Σκου Κύριε. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συγκυρία. Για
των νυκτηρμών του μονογενού σου Υιού Μεθού ευλογητός η συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα την ίν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση και το πνεύματι σου. Αγαπήσομεν αλλήλους, είναι εν ομονία ομολογήσομεν. Αιών και Άγιον Πνεύμα, Τριάντα ομογούσιαν και αχωρίστο. Τα στήρας, εν σοφία πρόσθομε. Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον Ευθυπατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Πώς εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Νοντί ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και κατεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και στε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός προσκυνούμενον και συντοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Στο μεν καλός, στο μεν μεταφόβου, πρόσκομεν την Αγίαν αναφοράν, εν ειρήνη προσφέρει. Ελέον ειρήνης θυσίαν εν έσεω. Χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος η με τα πάντων ημών και μετά του Πνεύματός σου άλλος χώμεν τας καρδίας έχομεν προς τον Κύριο ευχαριστήσομεν το Κυρίο αξιών και δίκαιων. Επινίκιον ύμνων άθοντα βόντα και κραγούντα και λέγοντα Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαββάων, πλήρης ο ουρανός και γη της Ωσανά εμπνήσει ψήστης ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόμα Ωσανά εν της ύψης ευλογημένος ο ερχόμενος και γεια στο
πνεύμα του. Εν ονόμα Όσον αντις και αναδείξασή του Θεό και Πατρί, ευχαριστή σας, ευλογή σας, αγιά σας, διαμερή σας, έδωκε της Αγίης αυτού μαθητές και Αποστόλης υπόν. Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπερημών πλώμενον εις άφεση αμαρτιών. Της Αγίης αυτού μαθητές και Αποστόλης υπόν. Πείετε εξ αυτού πάντες τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκχυνόμενων εις άφεση αμαρτιών. Της εκ νεκρών Αναστάσεως, της εις ουρανούς Ανόδου, της εκ δεξιών Σου του Θεού και Πατρός Καθέδρας και της ενδόξου και φοβεράς Δευτέρας αυτού παρουσίας. Τα σά εκ των σών Συ προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα. Σε ημνών εξής Θεός
Θρόνων επίσε και την συγκαστέρα πλατιτέρα ουρανών επιργάσατον επίση χέρι και χαρίμτωμένη πάσα ικτήσεις δόξα σοι. Πρώτης μνήστητη Κύριε της Ιεράς ημών Συνόδου, της ορθοτομούσης των λόγων της εις αληθείων. Πρώτης μνήστητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Δωροθέου, ον χάρισε τες Αγίες Σου Εκκλησίες Ερήνη, σώνε δημονία μακροϊδερεύοντα και ορθοτομόν της εις αληθείας. Σκόλα ετήλες φωτά, γιονέ εικάστος εανέχει και πάντων και πασών. Επίσκεψε ημάς εν Χριστώ πιπίσου, Κύριε Επιφάνη, θυμάζεται. Και δώσει μήνεν εν εις στόματι και μια καρδία δοξάζει και ανυμνή το πάτημα και μεγαλοπρεπές όνομά Σου. Ευλόγησε τον Στέφανο και του Ιού και του Αγίου Πνεύματος νηκαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Θα και κατάλληλες από την άμυνα του Αγίου Σου Πνεύματος. Πάντα σε εμάς πρόσεξε στην Βασιλεία Σου. Και έστε τα του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών. Μετά του Πνεύματος Σου. Έτσι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε. Κύριε μελέησο, υπέ των προσκομισθέντων και γεσθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθούμε. Κύριε μελέησο, όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίες πνευματικής, αντικαταπεύσει μη την Θείαν χάρη και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι Σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, ο Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση το Πνεύματι Σου. Τα σκεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομαι. Κύριε. 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 Κύ
τιμής και την ανθρωπία του ολογενού σου Υιού μέχρι ευλογητός και Παναγίου και Αραθώ και Σοφιός πνεύμα την οικαία η και εις αιώνας που νεώνω αμήν πρόσχομαι Άγια της Αγίης Ιησούς Χριστός, εστιόμενος και μηδέποτε δαπανόμενος, εις δόξαν Θεού Πατρός. Στον κόσμο ορθολούσε όσο πρώτο σημείο. Εγώ και πιστεύω ότι αυτό εστί το άγαλο σώμα σου. Και τούτο αυτό εστί το τίμημα μα δεν με ασχολείς όλο το πάνω. Όπως έχετε πως τα γνώση και γνία. Και έξω Oh.
φιλοξενείτε τον Κύριο. Φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Και εδώ προσερχόμενα με τα υποτέσσια Νικολάου, τον Ευαριστά του Πρεσβυτέρου, το τίμιο και πανάγελο σώμα και αίμα του Κυρίου Ισάβου Σεβαστιών, τη ζωή του Μεόντερα Μήνη. Και εδώ προσερχόμενα με τα υποτέσσια Νικολάου, τον Ευαριστά του Διακόρου, το τίμιο και πανάγελο σώμα και αίμα του Κυρίου και του Πρεσβυτέρου Σεβαστιών του Χριστού, η άφεση των αμαρτιών και η ζωή την αιώνια μην. Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Είδομεν το φως το αληθινόν, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον. Εύρωμεν πίστην αλήθη, αδιαίρετον τριάντα προσκυνούντες, απ' τη χάρη μας. Έσωσε. Πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Όρθιοι μεταλαβώντες το Θείον Αγίον, αχράντων αφανάτων επουρανίων και ζωοποιών, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Διελέησον. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Διελέησον. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτωνε τις άμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε. Εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων εν ειρήνη προέλθομεν. Είμαστε Κύριε Ρέησον, Κύριε Ρέησον, Κύριε Ρέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησο. Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάσον τους επισύ πεπιθώτας. Σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπιση μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις Εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχους ημών το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρη ματέριον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξ του Πατρός το φώτον. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικαίη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νυν και έως του αιώνος. Από του νυν και έως του αιώνων. Το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νυν και έως του αιώνων. Λογία Κυρίου και έλεος έλθει εφημάστη αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου σου Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, και εσύ εις του τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων,
των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Δεσπότην και Αρχιερέαϊμων, των Αγίων και Αναργύρων, των Αγίων Κυριακή εις πολλά έτη δεσπότα, εις πολλά έτη δεσπότα, εις πολλά έτη δεσπότα. Εις ουσίας Μητρός ημών Μαρίας της Αιγυπτίας, εις την μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων και των Αγίης Πατρός ημών Βασιλείου, Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας Καπαδοκίας του Ουρανοφάντορος, ου η Θεία Μυσταγωγία ετελέστη, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεόν. Πέμπτη Κυριακή νηστειών σήμερα, αγαπητοί αδελφοί, και πάλι μόνοι εδώ, στο Μητροπολιτικό μας Ναό, με τους καλούς μας ιερείς, τους ιεριουργούς, τελέσαμε τη Θεία Ευχαριστία από την λειτουργική ακολουθία του Μεγάλου Βασιλείου, μια και η Εκκλησία μας μας έχει παραγγείλει τις Κυριακές της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής να τελούμε τη Θεία Λειτουργία από το κείμενο του Μεγάλου Βασιλείου και όχι του Ιερού Χρυσοστόμου, τιμώντας έτσι και τον Μεγάλον αυτό λειτουργικόν Πατέρα και Ιεράρχη της. Μετελάβομεν των Αχράντων Μυστηρίων και παρεκαλέσαμεν τον Θεό στην Αγία Τράπεζα, στο Ιερό Θυσιαστήριο, και για όλους εσάς, υπέρ της υγείας σας, της μακροημερεύσεώς σας, και όπως αναγνώσαμε και στη Μεγάλη Ευχή μετά την Αγία Αναφορά, δηλαδή τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων στην Αγία Τράπεζα, της μεταβολής του άρτου και ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού, δια της επικλήσεως και καθόδου του Παναγίου Πνεύματος, ο Μέγας Βασίλειος Γράφων είπε, «Παρακαλών τον Θεόν, και μαζί με εκείνον και εμείς, οι ταπεινοί και ανάξιοι ιερουργοί του, το γύρας περικράτησον, την νεότητα παιδαγώγησον, τους εσκορπισμένους επισυνάγαγε, τους θλιμωμένους παραμύθησε, τους ολιγοψύχους ενίσχυσε», έτσι και εμείς παρεκαλέσαμε τον Θεόν και όλους σας αδελφοί, να σας έχει εν υγεία και δυνάμη και σωματική και ψυχική, και τους γέροντες και τους νέους και τα μικρά παιδιά, αλλά και να παρηγορεί ο Θεός και να παραμυθεί και τις ψυχές των θλιβωμένων συνανθρώπων μας από την απώλεια αγαπημένων τους προσώπων. Σήμερα στο Ιερό Ευαγγέλιο ακούσαμε κάτι το παράδοξο. Ενώ ο Χριστός μετά τη μεταμόρφωση πορεύεται προς το πάθος και ενώ οι τρεις εκ των μαθητών του, Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης, έχουν ειδεί το πρόσωπό του να λάμπει επάνω στο όρος Σταβόρ και έχουν καταλάβει ποια είναι η δόξα του, ο Κύριος πορευόμενος μαζί τους προς τα Ιεροσόλυμα, τους εξηγεί τα περί του πάθους του, ότι δηλαδή ο Υιός του ανθρώπου τώρα πρόκειται να συλληφθεί, να μαστιγωθεί, να φυλακιστεί και να σταυρωθεί, αλλά και να αναστεί τη τρίτη ημέρα και να χαρίσει στον κόσμο την αυθαρσία. Οι μαθητές τρομάζουν. Την εποχή εκείνη πριν έρθει ο Χριστός, τα όσα περί του προσώπου του ελέγοντο ήσαν διαφορετικά. Άλλοι έλεγαν ότι θα είναι ένας μεγάλος και κρατεός βασιλιάς που θα προέρχεται από την ρίζα του Δαβίδ και ο οποίος θα έρθει να ισοπεδώσει τα πάντα στη γη και να εγκαθιδρύσει μια επίγεια μεγάλη βασιλεία όπου θα αναδείξει δυνατούς και ισχυρούς και θα καταστήσει πλουσίους, και άλλοι έλεγαν ότι πάλι προερχόμενος από τη ρίζα του Δαβίδ θα έρθει στον κόσμο, αλλά όχι με τέτοια κοσμική εξουσία, αλλά με μία θεοκρατική εξουσία, προερχόμενος ακόμα και από την ρίζα του Ααρών, ώστε να εγκαταστήσει ένα δυνατό και ισχυρό ιερατείο. Και ο Κύριος τώρα έρχεται να ανατρέψει τα πάντα. Έρχεται να τους πει ότι ο Υιός του ανθρώπου δεν έρχεται ούτε ως κοσμικός άρχοντας, ούτε ως ένας ένδοξος γόνος μιας ιερατικής οικογένειας που θέλει να την καταστήσει δυνατή και ισχυρή, αυτή να κυριεύει επί της γης, αλλά έρχεται ως ταπεινός δούλος, ως ταπεινός διάκονος. Δεν έρχεται να διακονηθεί, αλλά έρχεται να διακονήσει. Αυτή την απάντηση δίνει στους δύο μαθητές του, οι οποίοι τον ακούνε αυτά και τρομάζουν, του λένε «Κύριε, θέλουμε όταν θα έρθεις με τη δόξα σου, ο ένας από εμάς να είναι στα δεξιά σου και ο άλλος να είναι στα αριστερά σου». Και μάλιστα,
επειδή οι ίδιοι εδίσταζαν να το πούν, παρεκάλεσαν την μητέρα τους να μεσολαβήσει για αυτούς. Ο Κύριος τους αποστομώνει. Ο Κύριος λέγει σε όλους και στην ιστορία και στην Εκκλησία ότι εγώ ήρθα στον κόσμο να σας διακονήσω και όχι να διακονηθώ. Και διακονία, αδελφοί μου, σημαίνει όχι εξουσία, αλλά σημαίνει αγάπη. Και απευθύνει αυτόν τον λόγο ο Κύριος σε όλους μας. Πρώτα σε εμάς τους ποιμένες, τους ποιμένες σας, τους πατέρες σας, τους ποιμένες του λαού, ότι ό,τι έχουμε δεν είναι εξουσία, αλλά είναι διακονία και είναι αγάπη. Και ότι η Εκκλησία σήμερα στον κόσμο δεν έχει να προσφέρει τίποτα περισσότερο από αγάπη, από φιλανθρωπία, από ανακούφιση. Και ότι εμείς δεν είμεθα εδώ για να ασκούμε οποιαδήποτε κοσμική δύναμη ή να επηρεάζουμε την κοσμική εξουσία, αλλά είμαστε ταπεινοί διάκονοί σας, διάκονοι του λαού του Θεού. Είμαστε εδώ να ακούμε τα παραπτώματά σας και να τα συγχωρούμε δι' εκείνου του Θεού Πατέρα. Είμαστε εδώ να ειρωργούμε ταπεινά και με δάκρυα στα μάτια για την αναξιότητά μας στο Ιερό Θυσιαστήριο και να σας προσφέρουμε το σώμα Του και το αίμα Του, η σάφεση αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Είμαστε εδώ για να είμαστε καθημερινά δίπλα σας, να συμπορευόμαστε στις ανάγκες σας, στις δυσκολίες σας, στα προβλήματά σας, στις ανησυχίες σας, στη θλίψη σας, στον πόνο σας, αλλά και στη χαρά σας. Να χαίρουμε μαζί σας και να λυπούμεθα μαζί σας. Αυτή είναι η διδασκαλία του Χριστού και αυτή είναι η διδασκαλία της Εκκλησίας. Και επειδή διακονία σημαίνει αγάπη και η Εκκλησία συμπεριφέρεται ως μητέρα προς όλους, γιατί η μητέρα μόνο αγάπη δίνει στα παιδιά της. Με αγάπη τα σκεπάζει, με αγάπη τα αγκαλιάζει, με αγάπη τα φροντίζει. Ακόμα και όταν τη λυπούν και την πονούν την μητέρα, εκείνη με πολύ αγάπη στέκεται πάνω και στις φωνές τους και στην αγωνία τους και στις διαμαρτυρίες τους. Δεν θυμηθούμε το ποίημα, το τόσο συγκινητικό για την καρδιά της μάνας, που όταν η αγαπημένη του παιδιού της του είπε «Αν θες να δείξεις ότι με αγαπάς, πήγαινε να μου φέρεις την καρδιά της μάνας σου». Και νέος εκείνος εφώνευσε τη μητέρα του και έβγαλε την καρδιά της να την πάει στην αγαπημένη του και τρέχοντας σκόνταψε στον δρόμο. Και τότε η καρδιά της μάνας τον ρώτησε «Μήπως πόνεσες, παιδί μου?». Έτσι είναι και η Εκκλησία. Είναι όπως η μητέρα που αγαπά όλα τα παιδιά της, ακόμα και αυτά που την πονούν πολλές φορές, ακόμα και αυτά που την αρνούνται, ακόμα και αυτά που την πολεμούν, που την αμφισβητούν. Η Εκκλησία αγαπά όλα τα παιδιά της. Σαν στοργική μητέρα τα αγκαλιάζει και τα σκεπάζει. Όλους, αδελφοί, σας αγαπάει η Εκκλησία. Όλους μας αγαπάει η Εκκλησία. Και αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάμε, η Εκκλησία προσεύχεται. Γιατί χωρίς την προσευχή, τίποτα δεν μπορούμε να επιτύχουμε. Χρειάζεται, μαζί με τη δύναμη της επιστήμης, μαζί με τις καλές και άριστες γνώσεις των καλών επιστημόνων ανά τον κόσμο και των ιατρών μας, και η προσευχή μας. Χρειάζεται και η πίστη μας. Και η προσευχή και η πίστη δεν υπάρχει έξω από την Εκκλησία. Όχι ως κτίριο, ως ναόν, που εδώ τον βλέπουμε, τον καμαρώνουμε, αλλά λυπούμεθα. Γιατί όσο και αν είναι όμορφα διακοσμημένος, όσο και αν οι πατέρες μας τον στόλισαν με το ωραίο τέμπλο, τις ωραίες εικόνες, τα ασημοκάνδυλα, τα ωραία σκεύη, τα περίτεχνα άλλα έργα εκκλησιαστικής τέχνης, βλέπω μπροστά μου την Εκκλησία άδεια και λυπούμε και δακρύζω. Γιατί χωρίς εσάς δεν έχει καμία αξία από όλα αυτά τα οποία προηγουμένως ανέφερα. Δεν έχουν καμία αξία. Η αξία αυτού του χώρου είστε εσείς, τα πρόσωπά σας, οι ψυχές σας. Και εύχομαι όταν θα περάσει αυτή η δυσκολία και θα ρίξουν οι πόρτες των εκκλησιών μας και τα στασίδια και οι καρέκλες να είναι γεμάτα από τη δική σας παρουσία. Η Εκκλησία λοιπόν όχι ως χώρος, ως κτίριο, αλλά ως ένας θεοίδρυτος οργανισμός που φέρει το σώμα και το αίμα του Χριστού, του οποίου μέλη είμαστε όλοι εμείς, οι βαπτισμένοι χριστιανοί στο όνομα της Αγίας Τριάδος, είναι αυτή η οποία σήμερα προσεύχεται και εύχεται για τον κόσμο. Προσεύχεται για τους ασθενείς, προσεύχεται για τους εμπεριστάτους, προσεύχεται για όλους εσάς που και σήμερα μας παρακολουθήσατε και προσευχηθήκατε από το σπίτι σας. Με πολύ πόνο η Εκκλησία και η Ιερά Σύνοδος έχει αποδεχθεί όλες τις προτάσεις της εντύμου ελληνικής πολιτείας και της κυβερνήσεώς μας. Και ενστερνίζεται η Εκκλησία την αγωνία του Πρωθυπουργού, τον οποίο οφείλουμε να ευχαριστήσουμε και να συγχαρούμε, γιατί είχε την πρόνοια, γιατί είχε την πρόβλεψη
να είδει τα πράγματα πολύ γρηγορότερα από όσο ήρχοντο. Και σήμερα η πατρίδα μας, σε σχέση με τις άλλες χώρες στον κόσμο, να έχει τους ολιγότερους νεκρούς, μακάρι ούτε έναν να μην είχαμε, και να έχει τους ολιγότερους ασθενήσαντες. Και πρέπει όλοι να συνεισφέρουμε σε αυτό, όλοι, έστω με πόνο ψυχής, να μείνουμε στα σπίτια μας, να φυλαχτούμε, να φυλάξουμε τους μεγάλους ανθρώπους, να φυλάξουμε τα παιδιά μας, να περάσει αυτή η καταιγίδα, για να έρθει και πάλι καθαρός γαλανός ουρανός, να βγούμε όλοι έξω, να έρθουμε στις εκκλησιές μας, να προσκυνήσουμε τα ιερά εικονίσματα, να μεταλάβουμε το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας και να επανέλθουμε στην ευλογημένη καθημερινότητά μας. Σήμερα λοιπόν ο Χριστός μας δίνει αυτό το δίδαγμα, όχι μόνο εμείς οι ιερείς, αλλά και όλοι εσείς, και οι πολιτικοί, και οι κυβερνήτες, και οι δάσκαλοι, και όσοι έχουν μια θέση υψηλότερη από άλλους στην κοινωνία, μην θεωρήσουν ότι έχουν καμία εξουσία. Να θεωρήσουν ότι έχουν έργον αγάπης να προσφέρουν. Και πρέπει να βλέπουν όλους τους ανθρώπους, ακόμα και αυτούς που είναι πιο κάτω από εκείνους που είναι οι διοικούμενοι, να τους βλέπουν με το πνεύμα της αγάπης, της καταλλαγής, της συμπόνιας και της αναγνωρίσεως ότι είναι άνθρωποι, εικόνες του Θεού, τις οποίες οφείλουμε να τιμάμε και ως εικόνες του Θεού να βλέπουμε και να αναγνωρίζουμε στο πρόσωπό τους το πρόσωπο εκείνου, του εσταυρωμένου και αναστημένου Χριστού. Ήδη η εβδομάδα αυτή η λεγόμενη κουφή δεν έχει ιερές ακολουθίες, ούτως ή αλλαίως εμείς εδώ ιεροπρεπώς και μυστικώς τη στελούμε, την άλλη Κυριακή των Βαΐων και πάλι θα έχουμε τη χαρά της μεθυμών κοινωνίας να προετοιμαστούμε για την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα και να εορτώσουμε όλοι μαζί λαμπροφόροι την Βαϊοφόρο, την ένδοξη δηλαδή είσοδο του Κυρίου μας στα Ιεροσόλυμα. Σας εύχομαι καλή Κυριακή, σας εύχομαι καλή εβδομάδα, η χάρη του Θεού να μας δώσει δύναμη και αυτές τις ημέρες να ανταπεξέλθουμε στον προσωπικό μας ο καθένας αγώνα και μη λησμονείτε αδελφοί μου, με την πίστη μας, με την εμπιστοσύνη μας στους ιατρούς, στην επιστήμη, ακούγοντας αυτά που μας λέγουν οι ειδικοί, αλλά κυρίως με την προσευχή μας, όλα γρήγορα θα περάσουν και θα έρθει και πάλι το χαμόγελο και η χαρά στο πρόσωπό μας. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Μία ώρα μετά το πέρας της λειτουργίας, ο ναός θα είναι ανοιχτός, όποιος θέλει να προσέλθει, να ανάψει κεράκι και θα υπάρχει και αντίδωρο στο παγκάρι να παραλάβει. Καλημέρα σας.